Επιτρέψτε μου να δανειστώ και να ξεκινήσω με ένα στίχο του Μαξίμ Γκόργη. Αντιπάτησα την ηθική των αφεντικών όσο και την ηθική των δούλων. Μια τρίτη ηθική έβλεπα να δημορφώνεται μέσα μου. Δίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται. Αυτό ακριβώς κάνει και το κουκουέ. Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται, σε όποιον αγωνίζεται, να αλλάξει αυτή η κοινωνία και δεν θα μπορούσαμε να μη στηρίζουμε τους εργαζόμενους εκεί που αποφασίζουν να σηκώσουν κεφάλι. Για το κόμμα μας είναι σημαντικό να δημιουργούνται εστίες αντίστασης, ειδικά μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που γεννιέται η εκμετάλλευση, εκεί που ο εργαζόμενος μπορεί να δείξει τη δύναμή του, την πραγματική του δύναμη. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων σε όλους τους χώρους όπου οι εργαζόμενοι πήραν απόφαση να αγωνιστούν. Στεκόμαστε δίπλα τους με όλους τους τρόπους και αξιοποιώντας όλα τα μέσα. Μέσα στις ίδιες κινητοποιήσεις, με τη συμβολή μας στο να αναπτυχθεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, με το να αναδεικνύουμε στην κοινωνία τι συμβαίνει μέσα σε αυτούς τους χώρους, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, πρώτα και κύρια με τους κομμουνιστές, να σαλπίζουν το μήνυμα όπου και αν βρίσκονται, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, όπου ζει και εργάζεται η εργατική τάξη και τα παιδιά της, αλλά και μέσα από τη Βουλή. Με τις σχετικές επερωτήσεις, αλλά και επίκαιρες ερωτήσεις, ή ακόμη και στο Ευρωκοινοβούλιο. Με πρόσφατο παράδειγμα, την επερώτηση που κάναμε στη Βουλή και μεταφέραμε τη φωνή των απεργών της Μαλαματίνας στη συνεδρία της ολομέλειάς της. Φυσικά γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι οι δυνατότητες και οι συσχετισμοί σε αυτούς τους θεσμούς είναι συγκεκριμένοι. Πρέπει όμως όλα τα κόμματα να πάρουν θέση και να ξεμπροστιάζονται, να εκτίθονται μπροστά στα μάτια των εργαζομένων, μπροστά στον ελληνικό λαό. Να αποδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο ποιος είναι μαζί με το λαό και ποιος είναι απέναντί του. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσε μόλις προχθές ο Υφυπουργός Εργασίας στην σχετική επερώτηση του κόμματος για τη Μαλαματίνα, που συγκεκριμένα είπε: «Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το δικαίωμα της επιχείρησης να ασκεί διοίκηση με τον τρόπο που αυτή επιθυμεί». Ουσιαστικά με την απάντησή του που έδωσε, προσπαθώντας τάχα να κρατήσει τις ίσες αποστάσεις, έκανε παραπάνω από καθαρό ότι πάνω απ' όλα είναι τα συμφέροντα του ομίλου. Ενώ για τα δικαιώματα και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, αρκέστηκε να πει ότι εντάξει, υπάρχουν τα δικαστήρια. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοούν οι εργαζόμενοι ότι μόνο μέσα από την οργάνωση και την πάλη μπορούν να έχουμε κατακτήσεις. Και αυτοί εδώ οι χώροι που έχουμε και σήμερα μαζί μας είναι το καλύτερο παράδειγμα. Διότι οι αγώνες αυτοί που δώσαν οι συνάδελφοι σε αυτούς τους χώρους και σε αυτούς που έχουμε εδώ που είναι ομιλητές, αλλά και σε άλλους χώρους όπως την Κόσκο, στα Λοιπάσματα και αλλού, είναι πραγματικά αγώνες που αφορούν όλη την εργατική τάξη. Πόσο μάλλον όταν οι αγώνες αυτοί μετράνε και νίκες, όπως για παράδειγμα η Food ή στο λιμάνι της Κόσκο. Μας γεμίζουν αισιοδοξία και δίνουν ανάταση σε όλους μας. Σε όλους τους εργαζόμενους μας δείχνουν το δρόμο. Εξάλλου και με τους εργαζόμενους και από αυτούς εδώ τους χώρους γνωριζόμαστε πολύ καλά. Με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή δώσαμε μάχες, μαζί αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή, την εργοδοτική τρομοκρατία, μαζί οργανώσαμε νέα σωματεία, μαζί συγκινηθήκαμε από το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σε αυτούς τους αγώνες, μαζί χαρήκαμε από τις κατακτήσεις τους, μαζί αποφασίσαμε ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Άλλωστε, να σκεφτούμε κιόλας ότι αν δεν ήταν μπροστάριδες οι κομμουνιστές μέσα στα σωματεία να τρέχουν, να πιέσουν, πώς θα μπορούσε να έχει αποφασιστεί απεργία όπως τώρα αποφασίστηκε για αρχές του Νοέμβρη. Πάνω απ' όλα λοιπόν, το ΚΚΕ, χωρίς να λογαριάζει κόπους και θυσίες, μάχεται για τη δημιουργία εστιών αντίστασης σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Με μπροστάριδες και με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές, μέσα στα σωματεία που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης της πάλης, ώστε τέτοια παραδείγματα, όπως τον εδώ των συναδέλφων, να φουντώνουν παντού σε όλη την Ελλάδα. Αναδεικνύουμε το ποιος είναι ο ένοχος, ποιος είναι απέναντί μας. Και βέβαια δείχνουμε τη διέξοδο. Μια κοινωνία όπου θα μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και ακριβώς επειδή το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο που αποδεικνύει ότι μπορούμε να ζήσουμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας και της παραγωγής, μπορεί να εμπνεύσει, να συμβάλλει στο να δημιουργούνται αντοχές μπροστά στις δυσκολίες και τις τρικλοποδιές που προσπαθούν να βάλουν στους αγώνες μας.
Δίνουμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να μετρήσουμε κι άλλους πολλούς τέτοιους νικηφόρους αγώνες.